Εδώ λοιπόν στο TV World του Μάντα και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και μια που τον έχουμε εδώ πέρα και ήρθε στην Αθήνα για την πρόσφατη συναυλία στο Taekwondo, ο Αλέξης τον Βικ, μετά τη συνέντευξη που είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, είπαμε να τον βάλουμε και Under the Blade να μας μιλήσει για τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ. Δεν ξέρω, Αλέξη, άμα ήταν η διαδικασία εύκολη, δύσκολη, πώς τα επέλεξες. Άμα στο έλεγα αύριο, άμα θα ήταν 10 άλλα άλμπουμ αυτά. Κάποια από αυτά θα ήταν σίγουρα, τώρα κανένα 2-3 πιστεύω θα μπορεί και να αλλάζανε. Τώρα, δύσκολο ήταν, δεν είναι εύκολο να διαλέξω τώρα 10. Ναι. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πού θα καταλήξουμε μετά από αυτή την κουβέντα. Αλήθεια δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Αχ. Τίποτα. Πιο εύκολο. Queens of the Stone Age. Songs for the Deaf. Ένας δίσκος ο οποίος, αν και ήταν ήδη φίρμε στα μέλη του συγκροτήματος, είναι αυτό που τους έβαλε πολύ δυνατά μέσα στην. Το θεωρώ top δίσκο στο rock τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τελευταία 20 ετία, ας πούμε, είναι για μένα top. Τιμπανάρες, κιθάρες, ριφ, έμπνευση, είναι όλα. Έχει καύλα μέσα ο δίσκος πολύ. Έχει, δηλαδή, έχει. Εγώ έπαιζα και μουσική πιο πριν σε κάνα μαγαζί, ας πούμε, σε μπαρ και τέτοια. Θα μπορούσα να παίζω. Το έχω κάνει κιόλας. Μόνο Queens of the Stone Age. Αλήθεια. Να παίζω, ναι. Μπρουβάρει ο κόσμος, μπουφτάρει. Εγώ με αυτό μπορώ να κατεβάσω μπουκάλια. Πώς ήρθε αυτός ο δίσκος, πώς είχε επαφή, θέλω να πω, με το άλμπουμ αυτό. Δεν ήρθε στην παιδική μου ηλικία, ναι. Ήρθε πιο μετά σχετικά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς η αλήθεια είναι, γιατί υπήρχε εκεί πλέον, ήταν και το ίντερνετ, ήταν όλα. Queens of the Stone Age, πώς μου ήρθανε στην αρχή, δεν θυμάμαι. Ναι. Πάντως αυτός ο δίσκος ήταν, για μένα είναι σοκαριστικό, τον ακούω για πλάκα, mm-hmm. από την αρχή μέχρι το τέλος. Γενικώς ο Τζος σου φαίνεται ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Δεν είναι. Είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω, τα έχω τώρα απέναντι στο Queens, θα βάλω το Toxicity. Το οποίο εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα άλμπουμ, άλλαξε τη μουσική, έτσι. Είναι σταθμός για τη δικιά μου την ηλικία σίγουρα. Δηλαδή το έχω ακούσει, ξέρω απ' έξω 5-5, στίχο-στίχο, ατμόσφαιρα, όλα. Το ξέρω απ' έξω αυτό το δίσκο, το έχω ακούσει πάρα πολύ. Και με τους Vicroil δηλαδή που λέγαμε πριν, παίζαμε και ναι. System of a Down. Πρέπει να διαλέξω αυτούς τους δύο. Όχι ακόμα. Απλά θέλω να μου πεις άμα σου λείπουν οι System σήμερα. Δηλαδή βγάλουν μετά τα άλλα δύο άλμπουμ, το ένα διπλό στην ουσία και έκτοτε αγνοούνται. Λείπουνε. Πιστεύεις ότι λείπει αυτό το συγκρότημα από τη σκηνή, ότι είχε να δώσει έδωση. Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Ναι. Εγώ, σαν ακροατής, πιστεύω ότι από εκείνη την πλευρά της μουσικής λείπει κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, η System of a Down είναι μοναδική. Τους ναι. ακούς και είναι μόνο αυτοί. Οπότε, σταματήσαν αυτοί. Έχουν επηρεαστεί πολλές μπάντες. Σίγουρα θα έχουμε επηρεαστεί κι εμείς. Αλλά κάτι λείπει. Ναι, δηλαδή, δημιούργησαν μόνοι τους ένα χώρο και μετά τον άφησαν ναι. κενό. Και για πες τώρα ανάμεσα στους Queens και στο System. Γιάννη, εδώ τα βλέπεις. System. Αυτό θα το κρατήσω προς το τέλος και νομίζω τελειώσαμε με τα καινούργια, με τα μοντέρνα. Από εδώ και πέρα ξεκινά ένα πίθανο σερί. Όχι πως τα άλλα δεν είναι, αλλά λίγο μα το Θεό τώρα. Δηλαδή, Σεπουλτούρα, Arise. Ναι, Arise κιόλας. Σεπουλτούρα, εμένα αλλάξαν τη μουσική. Ναι. Ήταν το πρώτο, δεν ξέρω αν θυμάται ο καθένας, ποιο ήταν το πρώτο συγκρότημα που άκουσε με Brutal φωνητικά, mm-hmm. μέσα εισαγωγικά. Η Σεπουλτούρα ήταν για μένα αυτό. Οπότε εγώ ήξερα τους Maiden, τους Metallica, ήξερα κάποια heavy metal και rock. Και κάποια φάση τυχαία πατάω, ή κάπως είχα πιάσει το όνομα Σεπουλτούρα. Και πατάω play στη Σεπουλτούρα και ακούμε τους λύκους, ακούμε εκεί αυτά που έχει. Μπαίνουν κάτι τύμπανα σοκαριστικά, μπαίνουν κάτι φωνητικά και μένω. Πραγματικά με ένα κόκαλο, ας πούμε. Και άλλαξαν πολύ. Εγώ μετά από αυτό άκουσα death metal, black metal πολύ. Μάλιστα, ήταν δηλαδή το παράθυρο στον ακραίο ήχο για σένα, ναι, το Arise. Ναι. Σεπουλτούρα γενικά. Ωραία. Σεπουλτούρα εναντίον System. Τι γίνεται τώρα εδώ. Τώρα εδώ. Από τώρα. Θα πάω System. Θα πάω System. Να πας. Είναι και το Toxicity είναι. Είναι ρε φίλε. Τώρα ελπίζω να μην το έβγαλα πολύ νωρίς και τώρα μου βγούμε στο τέλος με το Toxicity και θα είναι άκυρο όλα αυτά γιατί δεν θα είναι σωστό δηλαδή. Παρ' όλα αυτά. Τι να πω, Rust in Peace. Rust in Peace. Δασκάλα μου στα αγγλικά, ναι. όταν ήμουν πιτσιρικάς, εγώ και καλά έλεγα ωραία ακούω heavy metal mm-hmm. και ήξερα τους Maiden όπως επίσης και Metallica κτλ. Και είχε ένα γιο αυτή που άκουγε metal και rock, ήταν και κιθαρίστας και μου λέει, κάτσε μου λέει θα σου δώσω 3 βινίλια. Καλή δασκάλα. Πολύ καλή, ναι. πολύ καλή. Και ήταν το Megadeth, Queensryche το Rage for Order και Guns N' Roses. Η καλύτερη δασκάλα, ναι.
Δεν είχα pick up εγώ προφανώς, πιτσιρικάς, και δούλευε η θεία μου σε ραδιοφωνικό σταθμό και της τα δίνω και μου τα έγραψε κασέτα. Μάλιστα. Και τυχαίνει να πατήσω αυτό πρώτο. Τελείωσε. Ένα ήχος άλλο πράγμα. Μέσα στα... Το θεωρώ διαμάντι αυτό το δίσκο, full έμπνευση δηλαδή. Είναι για σεμινάριο, τι σημαίνει να έχεις έμπνευση, να είστε όλοι παιχταράδες, δεμένοι, να βγαίνουν τα ριφ αβίαστα, να βγαίνουν τα ρεφρέν, να... πώς αλλάζουν τα τραγούδια, πώς να εξελίσσονται. Είναι... Τον ακούω από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έχω... το λατρεύω. Mm-hmm. Ωραία. Ναι, δικό σου. Πρέπει να πάρω μια κατεύθυνση. Κοίταξε, μετά την αλλάξουμε. Μετά θες, δεν θες. Οπότε... Κοίταξε, εδώ είναι το παιδί και εδώ είναι ο έφηβος. Λίγο. Τι να διαλέξω. Εδώ δύσκολα τώρα. Να ήταν παρόμοια, κάπως θα μπορούσα. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι παρόμοιο από όλα αυτά. Ναι, ισχύει. Έχω Megadeth μια παραπάνω. Έχω λίγο το παιδί, θα ακούσω λίγο το παιδί. Να ακούσεις το παιδί, τα παιδιά πάντα ξέρουν. Εντάξει, θα βάλω το αντίπαλο δέος τώρα για να δούμε τι θα γίνει. Το αντίπαλο δέος. Είναι το Master of Puppets, Ναι. Και αυτό από τους πρώτους δίσκους που άκουσα. Ο πρώτος Metallica σίγουρα. Ένας άλλος ήχος, ένας άλλος κόσμος. Τραγουδάρες μέσα. Δεν ξέρω, είναι έπος αυτός ο δίσκος. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι... Θα μείνει στην ιστορία. Κεφάλαιο, δηλαδή πρώτο. Ένα κεφάλαιο που θα γράφει Metallica Master of Puppets. Και αυτό πιστεύω, αυτός ο δίσκος είναι επίσης που τους έστειλε σε ένα άλλο τελείως επίπεδο από εκεί που ήταν. Είναι, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια γίνονται διάφορα βιβλία, δημοψηφίσματα, Ελλάδα, Αμερική. Δηλαδή στην θέση νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4 υπάρχει debate. Γιατί τη θέση νούμερο 1 νομίζω πως η ανθρωπότητα έχει καταλήξει στο ότι είναι. Heavy metal, ναι, έτσι λένε. Master of Puppets. Έτσι λένε. Τώρα εγώ δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά σου λέω ποια είναι η γενική εικόνα. Ναι. Συμφωνώ μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο, ναι. Ωραία. Άκου τώρα τι έγινε. Μαστέιν οι υπόλοιποι. Ναι. Θα πάω Megadeth. Θα πας Megadeth. Έχω με αυτό το δίσκο έχω... Λοιπόν, ξέρεις, τον ίδιο μήνα με το Megadeth, το Σεπτέμβριο του 1990, κυκλοφόρησε ένα άλλο άλμπουμ με μπλε εξώφυλλο. Ακριβώς, ίδια ηλικία, είναι το Painkiller. Περίμενα να πεις κάτι πιο κλασικό, Priest, κάνα Stained Glass, κάνα κίνημα. Τους αγαπάω, οι Priest είναι τεράστιο κεφάλαιο για μένα μουσικά. Τους έχω ακούσει πάρα πολύ και μου αρέσουν όλες οι εποχές τους, δηλαδή από τον πρώτο δίσκο μέχρι και τώρα. Αυτόν τον δίσκο θα τον ξεχωρίσω λίγο, ότι είναι και αυτός από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος πραγματικά. Είναι πως συμβαίνει κάποιες φορές, ενώ είναι 20 χρόνια μετά από όταν ξεκινήσανε. Έχουν βγάλει πράγματα, έχουν τραγούδια που τα ξέρω απ' έξω. Κάτι έγινε εδώ, ο ντράμερ εκείνο, ο άλλος κάπως έτυχε η μουσική και βγάλαν αυτό το δίσκο. Εννοείται ότι αν είσαι οπαδός του heavy metal, αυτό το album δεν μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, σίγουρα θα πέσει σε κάποια φάση στα πρώτα σου ακούσματα πάνω σου. Εσένα πώς σου ήρθε το δίσκο αυτό. Θυμάσαι. Ήξερα. Μια δασκάλα. Όχι, μια δασκάλα. Τους Priest ήξερα από πριν. Πριν το Painkiller. Όχι ότι τους ξέρα πριν το 90. Απλά δεν είχα ακούσει το Painkiller. Πρώτο δίσκο που άκουσα ήταν το Sad Wings of Destiny. Δώρο από το Metal Hammer το περιοδικό. Ναι. Το λατρεύω και αυτό το δίσκο πάρα πολύ. Μετά, ωραία, μου αρέσουν τα σπίτια, θα ψάξω και τι άλλο έχουν. Σωστά. Έχουν και το Painkiller. Και το Painkiller. Ναι. Ποιο μπλε κρατάω. Painkiller. Ναι, αυτό είναι. Το έχω ακούσει ένα εκατομμύριο φορές. Τώρα. Εγώ δυσκολεύομαι. Το Led Zeppelin θα βάλω, να δω, είναι και ο Χρονόπουλος εκεί απέναντι. Το 4 το Led Zeppelin. Έπος κι αυτό. Τι να πω για αυτό το δίσκο τώρα. Θα μου πεις τη δική σου ιστορία. Δηλαδή, ήσουν κάπου και άκουσες σίγουρα το Circle of Heaven. Και λες, όχι. Α, είδες, πες. Εγώ, να κάνω ένα λίγο πιο... Ο πατέρας μου άκουγε λίγο ροκ και η μάνα μου. Δηλαδή, είχα κάποια ακούσματα Black Sabbath, λίγο Deep Purple και κάποια άλλα έτσι κλασικά ροκ, ας πούμε. Και είχαμε πάει μια φορά, μικρός, ήμουν πολύ μικρός, και είχαμε πάει σε ένα σπίτι φίλων των γονιών μου. Ο οποίος ο πατέρας του σπιτιού, ο άντρας τέλος πάντων του σπιτιού, είχε βινίλια, ήταν ροκάς κάποια μουσική. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, αφού σου αρέσει η μουσική, εγώ έπαιζα μουσική και από πολύ μικρός. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, να είχε τα βινίλια, να ακούσεις, μου λέει, και να πεις τι να σου γράψω. Και είχε Jimi Hendrix, είχε διάφορα. Και βάζει πρώτο, θυμάμαι, ήταν αυτό, το Led Zeppelin το 4. Και μπαίνει το Black Dog. Ναι.
και μένω κόκαλο. Και άλλο πράγμα, ήχος, ρυθμούς διαφορετικούς, φωνητικά, ο πλάν, δηλαδή, ναι. Είχα σοκαριστεί. Και μου τα έγραψε σε κασέτες αυτά. Μετά δεν ξέρω τι να πω. Για το Stairway to Heaven ενδεχομένως παίζανε και το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ. Ναι. Ενδεχομένως. Ωραία. Με το Stairway to Heaven, αλλά είναι και το Nightcrawler, ξέρω εγώ. Hell Patrol και όλα. Hell Patrol, ναι. Για δες εδώ πώς φαίνεται. Έλα, αλήθεια πες. Τώρα πρέπει να παίξουμε έτσι flip a coin. Θεωρώ τώρα. Το κρύβω να φανταστείτε. Το Led Zeppelin είναι πιο σημαντικός δίσκος. Τώρα δεν έχει να κάνει πιο σημαντικός για σένα. Στην καρδιά σου, στην ψυχούλα σου, στην εφηβεία σου, στα νιάτα σου, στα τώρα σου. Δεν προσπαθώ να σου αλλάξω τη γνώμη. Pain killer. Δεν προσπαθώ. Αυτό τώρα για προσωπικά, ξέρεις. Ναι, λοιπόν, και θα βάλουμε και ακόμα ένα άλμπουμ κλασικού ροκ. Νομίζω πως πιο πολύ δεν γίνεται. Τον Dark Side of the Moon εδώ πέρα, τον Pink Floyd. Διονύση, ακούει. Πούντος. Γιατί έχουμε και οπαδούς εδώ πέρα. Από όλες τις μπάντες έχουμε φανατικούς οπαδούς. Τι είναι, πρέπει να πω κάτι για τον Dark Side of the Moon. Όχι, απλά θέλω να κρατήσω από τα δύο. Τώρα Dark Side of the Moon. Είναι ένα. Ναι. Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Είναι ένας πλανήτης μόνος του. Εντάξει. Ένας πλανήτης μόνος του είναι το Dark Side of the Moon. Ένας πλανήτης και σε έναν άλλο κόσμο και σε μια άλλη εποχή είναι το Somewhere in Time όμως. Δυσκολεύτηκα πολύ να διαλέξω από Maiden. Ναι. Σου λατρεύω πάρα πολύ. Είσαι Maidenάκια, είσαι Maidenάς. Είναι η πρώτη μου μπάντα. Ναι. Που δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Η αγαπημένη. Μου πήραν την Παρθενιά, ναι. Είναι η πρώτη. Ειδικά από την τριάδα αυτών των δίσκων Powerslave, Seven Sun και Somewhere in Time, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Αλλά θεωρώ ότι πλέον τώρα θα πω ότι το Somewhere in Time είναι επίσης ένας δίσκος από την αρχή μέχρι το τέλος. Έμπνευση, ριφ, σόλο, φωνητικά, στίχους, όλα, όλα τέλεια. Είναι τέλεια. Δεν λείπει τίποτα για μένα από αυτό το δίσκο. Mm-hmm. Και τι κοντράρουμε τώρα από το Dark Side of the Moon. Ναι, Pink Floyd με Maiden. Maiden. Oh. Τώρα δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι, τώρα δεν τι έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, είναι το Lateralus των Tool. Είσαι τουλικός, είσαι από αυτά τα παιδιά τα οποία πιστεύουν ότι η Tool είναι ένα δώρο των έξω διαστάσεων στην ανθρωπότητα και οφείλεται όλη σου η ζωή, όλη σου η σκέψη, όλο σου το είναι. Υπάρχουν κάτι τέτοιο με τους Tool, κάτι πυροβολημένοι, ξέρεις. Ξέρω, ναι. Ναι. Θα πω ότι ακόμα είναι υποτιμημένοι. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Θα φανώ υπερβολικός. Αυτός ο δίσκος δεν έφερε άλλο ήχο. Νομίζω ότι σχεδόν όλες οι μπάντες, ό,τι μουσική και να παίζουν στο ροκ, ναι. Τον τρόπο που έχουν προσεγγίσει τον ήχο και τη μουσική, είναι όλες, έτσι πιστεύω εγώ, είναι σχεδόν όλες επηρεασμένες. Όλες. Και εμείς και όλοι, όλες οι μουσικές, όλες οι μπάντες. Ο δίσκος αυτός είναι... Για το Lateralus που λέμε, έτσι, να το ξαναδείξουμε. Για πες. Όχι στα παιδικά μου χρόνια, στην πιο ύστερη εφηβεία τους άκουσα. Έχω καεί πολύ με αυτούς, έχω ακούσει, ειδικά αυτό το δίσκο τον έχω λιώσει, τον έχω μελετήσει πολύ. Mm-hmm. Για μένα είναι σίγουρα μέσα στους καλύτερους δίσκους που έχουν γραφτεί ποτέ. Ποτέ. Είναι... Το τελευταίο του άλμπουμ το άκουσες? Το άκουσα. Πώς φάνηκε? Παραγωγάρα, ωραίο... Άστα αυτά τώρα, μην κάνεις τρίπλες. Δεν είναι Lateralus. Ναι. Δεν είναι. Τώρα δεν... Ωραίος είναι, ωραίο πράγμα, αλλά... Αυτό ήταν σοκ και δέος. Δηλαδή πιστεύεις ότι το νέο άλμπουμ μπορεί να αλλάξει ζωές όπως άλλαξε το Lateralus, ας πούμε? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα φαινόταν ήδη. Ναι. Δεν θα φαινόταν ήδη. Δεν ξέρω. Ήδη. Δεν ξέρω. Ναι. Θα φαινόταν ήδη. Αυτό νομίζω ένα τίκ έφτασε. Κάποιος ακούσει πρώτη φορά, ας πούμε, ναι. Κάποιο τραγούδι και τελείωσε. Το μπάσο του, τα κιθάρες. Είναι... Άλλαξαν, για μένα άλλαξαν, μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, αλλά έχουν αλλάξει ηχητικά το ροκ. Δεν έχουμε χρόνο. Έχω να μελετάω και το εξώφυλλο του Somewhere in Time, έχει λεπτομέρεια πάνω από όλη. Να βλέπα και έχω και ένα puzzle πρέπει να το φτιάξω. Ναι. Λοιπόν, ο λίγο πιο όριμος Αλέξης θα αφήσει το παιδί. Θα αφήσει το παιδί. Στο δωμάτιό του, το παιδικό. Και θα πάει. Και έχουμε νικητή. Θα πάει εκεί. Μάλιστα. Το Lateralus. Για να μην δείξει του κάτι από Villagers, δεν ξέρω. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα. Όχι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.